Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας, εκδότης, επικεφαλής του πολιτικού κινήματος Σάρδιν, σήμερα φιλοξενούμενος του News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Καραμπελιά. Καλώς σας βρήκα. Χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους και τις φίλες στην Κρήτη. Κύριε Καραμπελιά, έχετε επισκεφτεί ο ίδιος το Ιράν, έχετε εξετάσει ιδίως όμως την κατάσταση εκεί και θα θέλαμε με αφορμή το θάνατο του Προέδρου Ραϊσί και τις εξελίξεις που θα φέρει αυτό, να μας πείτε λίγο για το εσωτερικό περιβάλλον των αντιθέσεων που υπάρχει στο Ιράν, που δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό, και αργότερα στη συνέχεια της κουβέντας μας πώς αυτός ο κρατικός δρόντας σε μια τόσο κρίσιμη φάση χρονική επηρεάζει την υπόλοιπη γεωπολιτική ισορροπία στην περιοχή, αλλά θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με μια περιγραφή για το εσωτερικό. Ναι, καταρχάς να πούμε ότι το Ιράν είναι κομμάτι ή μάλλον το κέντρο του σιητικού Ισλάμ. Το σιητικό Ισλάμ, έτσι από τη λέξη Σία, αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του Ισλαμικού κόσμου και το υπόλοιπο 90%, έτσι περίπου, είναι οι Σουνίτες, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Όμως, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, το ποσοστό του είναι πολύ υψηλότερο, ίσως φτάνει και το 30% του μουσουλμανικού κόσμου, διότι ας πούμε στην Αφρική παραδείγματι δεν υπάρχουν καθόλου Σιίτες ή σε άλλες περιοχές ή πολύ λίγοι. Άρα είναι επικεντρωμένοι εκεί. Ο Σιιτισμός εμφανίστηκε ως μία μορφή του Ισλάμ ριζοσπαστική και αντίθετη με το κυρίαρχο Ισλάμ. Γι' αυτό έχει και πολύ έντονα την έννοια της θυσίας, της επικέντρωσης της πολιτικής εξουσίας στους ιερωμένους. Δηλαδή είναι ένας κόσμος που συνεχίζει να ζει την εποχή έτσι, των μεγάλων μαχών που ακολούθησαν το θάνατο του Μωάμεθ, όπου ο Αλί, που είναι ο βασικός, και ο Χουσέιν, που είναι οι βασικοί ιδρυτές του σιητικού Ισλαμισμού, καταδιώχτηκαν και εξοντώθηκαν από τους Σουνίτες μουσουλμάνους και γι' αυτό περιβόητη είναι η μάχη της Κάρμπαλα, την οποία εορτάζεται, είναι στο Ιράκ σήμερα, κοντά στα σύνορα με το Ιράν, που είναι το κέντρο του σιητικού Ισλαμισμού. Άρα έχει την έννοια της θυσίας, διότι οι ίδιοι οι ιδρυτές του δεν είναι όπως των Σουνιτών, κυρίαρχοι και κατακτητές, αλλά ήρωες, ας το πούμε, που έπεσαν προασπίζοντας το σιητισμό. Αρχικώς είχε έδρα του το Ιράκ, την περιοχή του Ιράκ. Πρέπει να ξέρουμε ότι το 60% ή 65% των Ιρακινών είναι Σιίτες και γι' αυτό κυριαρχούν σήμερα στο σημερινό Ιράκ και προπαντός το Ιράν, το οποίο έχει σήμερα περίπου 95 εκατομμύρια πληθυσμό, αποτελείται κατά 50% από Πέρσες, περσικής καταγωγής, Ιρανούς, 30% Αζέρους, γι' αυτό και ιδιαίτερη σχέση με τους Αζέρους, 10 με 15% Κούρδους και άλλες μικρότερες ομάδες. Επομένως, το ενοποιητικό στοιχείο του Ιρανικού κράτους μεταβάλλεται στην ιδιαιτερότητα της θρησκευτική, στο σιητισμό. Επομένως και η επανάσταση η οποία έγινε το 1979 και έδιωξε το Σάχη εγκαθίδρυσε στην εξουσία ένα θρησκευτικό καθεστώς. Πουθενά αλλού στον κόσμο δεν υπάρχει όπως το σιητικό
Ιράν μια θεοκρατία η οποία να κυβερνάει τη χώρα. Και σήμερα πια πόσα είναι, είναι 45 χρόνια. Αυτή η θεοκρατία ξεκίνησε στην αρχή ως με προοδευτικά, ας το πούμε έτσι, χαρακτηριστικά, ενάντια στην παρουσία του υπεριαλισμού, το Σάχη που ήταν δεμένος με το Ισραήλ και την Αμερική, απέναντι σε αυτά έφτιαξε ένα καθεστώς το οποίο σταδιακώς, όσο περνάνε τα χρόνια, μεταβάλλεται, αποκτά μία σκλήρυνση, έτσι γίνεται ένα καθεστώς σκληροπυρηνικό και μεγάλο ρόλο διαδραματίζουν οι λεγόμενοι φρουροί της Επανάστασης, που είναι μια παραστρατιωτική οργάνωση που εξαρτάται κατευθείαν από τον ανώτατο ηγέτη, που δεν είναι ο πρόεδρος, είναι πάντα έτσι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης, που είναι σήμερα ο Χαμενέη. Αγιατολλάχ. Ναι. Αυτά έτσι πολύ συνοπτικά για να έχουμε μια εικόνα γιατί μιλάμε. Σήμερα τώρα αυτό είναι η ιστορική διαδρομή που είναι πολύ σημαντική, το υπόδωρο αυτό είναι πολύ σημαντικό για να κατανοήσουμε τι γίνεται σήμερα. Το καθεστώς όμως, επειδή έχουμε δει για τις διαδηλώσεις, υπάρχει η κοινωνία η οποία είναι αντίθετη, έτσι, και υπάρχουν όμως... Το καθεστώς εδώ και 10-20 χρόνια έχει μπει σε κρίση για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι η αδυναμία ενός τέτοιου καθεστώτος να ανταποκριθεί στις ανάγκες του πληθυσμού. Δεύτερο, το ότι έχει φτιαχτεί μια διεφθαρμένη γραφειοκρατία η οποία κυβερνάει και ελέγχει τα πάντα. Οι κοινωνικές ανισότητες είναι τεράστιες πλέον. Υπάρχουν μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού πολύ φτωχά και έχει σταδιακώς έχει χάσει την πλειοψηφία στην πραγματικότητα του ιρανικού πληθυσμού. Με αποτέλεσμα να κυβερνάει όλο και περισσότερο δικτατορικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι όσο περνούν τα χρόνια, οι εκλογές που διεξάγονται είναι όλο και περισσότερο μαϊμού εκλογές, θα λέγαμε, με την έννοια ότι είναι η ίδια η εξουσία που ορίζει ποιοι μπορεί να είναι υποψήφοι. Και λιγότερο ποσοστό συμμετοχής από τον κόσμο, βέβαια. Ακριβώς. Έχει φτάσει 40% η συμμετοχή στις εκλογές, ενώ ήταν κάποτε 90%, για να έχουμε μια εικόνα. Και επομένως σταδιακά το καθεστώς αποδυναμώνεται από την εσωτερική του νομιμοποίηση. Απέναντι σε αυτό, για να μπορέσει να διατηρηθεί και να αναπαραχθεί, τι κάνει? Οξύνει τη σύγκρουση στο εξωτερικό. Δηλαδή εμφανίζεται ως ο προστάτης των Σιητών και κατ' επέκταση και όλων των μουσουλμάνων σε όλη τη Μέση Ανατολή. Έχει δύο κράτη τα οποία ελέγχει, μάλλον τρία. Το Ιράκ, όπου πρωθυπουργός είναι Σιήτης και ενεργούμενο του Ιράν. Τη Συρία, όπου επίσης έτσι ο πρωθυπουργός είναι μια αίρεση Σιητικής των Αλαουιτών, που δεν είναι πάνω από 15% του πληθυσμού, αλλά κατορθώνει να κυριαρχεί, γι' αυτό είχαμε και τις μεγάλες σφαγές και τις εκκλησίες στη Συρία. Και στο Λίβανο, όπου το 35% περίπου του πληθυσμού, 30-35% είναι Σιήτες, και οι οποίοι έχουν μια ισχυρή στρατιωτική οργάνωση, τη Χεζμπολάχ, η οποία στην πραγματικότητα ελέγχει το Λίβανο. Άρα, και τους Χούθη βέβαια που έχουν σχέσεις. Και τους Χούθη, ναι, να πάμε και τους Χούθη, οι οποίοι είναι επίσης Σιήτες της Ιεμένης, οι οποίοι παραδοσιακά εκεί είχαν την εξουσία κάποτε στην Ιεμένη και οι οποίοι είναι απόλυτα στον πρόσφατο πόλεμο, έχουν κυριαρχήσει και έχουν επικρατήσει απέναντι στους Σουνίτες που υποστήριζε η Σαουδική Αραβία.
Επομένως, έχουμε πια μια σιητική ημισέλινο που αρχίζει από την Ιεμένη και φτάνει μέχρι το Ιράν, το οποίο προβάλλει το Ιράν και η εξουσία ως αντίβαρο της εσωτερικής κρίσης. Γι' αυτό θα δούμε ότι πάντα προβάλλει την εξωτερική αντίθεση, τον υπεριαλισμό, το Ισραήλ κτλ. Ώστε να μπορεί να κρατιέται. Τώρα, ο πρόεδρος ο οποίος πέθανε, σκοτώθηκε στο ατύχημα, δεν ξέρουμε τίποτα άλλο, ατύχημα φαίνεται από πρώτη όψη, είναι κομμάτι σάρκα από τη σάρκα αυτού του καθεστώτος. Τον έχουν χαρακτηρίσει ήδη από τη δεκαετία του 90 ως το χασάπι της Τεχεράνης, γιατί είναι εκείνος που ήταν εισαγγελέας, γενικός εισαγγελέας και οδήγησε στο θάνατο διαπαγωνισμού. Είναι τεράστιοι αυτοί, είναι τεράστιος ο αριθμός των θανάτων διαπαγωνισμού στο Ιράν. Χιλιάδες ανθρώπους ήδη από τη δεκαετία του 90. Επομένως είναι πολύ μισητός από ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και είναι βεβαίως, ήταν ο πιστός άνθρωπος του Χαμενέη, ο οποίος, για να δούμε και τι προβλήματα μπορεί να βάλει, κάθε τι που προκαλεί κρίση στο κέντρο της εξουσίας δημιουργεί, όπως το καταλαβαίνουμε, έτσι, ενισχύει τα κινήματα στο εσωτερικό της κοινωνίας. Για να θυμίσω λίγο τι είναι όλα αυτά, από τη δεκαετία του 90 επαναλαμβάνονται, έτσι, με τη διάρκεια 2, 3, 4, 5 χρόνων εξεγέρσεις, οι οποίες καταστέλλονται για διάφορους λόγους, άλλοτε για το ψωμί, έτσι. Η τελευταία εξέγερση το 23 ήταν για την Ισλαμική μαντήλα, πράγμα που έχει για τις γυναίκες, διότι ενδεικτικό πάντως είναι αυτό που έχουμε κουβεντιάσει και λίγο πριν τη συνέντευξη, που είχατε εντοπίσει πανηγυρισμούς από γυναίκες ασκεπτής. Θα έρθω μέσα αυτό. Αυτή είναι τεράστια σημασία η εξέγερση των γυναικών που έγινε. Βεβαίως την κατέστηλαν με πάνω από 1.000 νεκρούς και χιλιάδες φυλακισμένους και δίκες οι οποίες συνεχίζονται. Γιατί? Διότι αυτό το κίνημα, αμφισβητώντας την υποχρεωτική μαντήλα, όχι κάτι άλλο που επιβάλλει το καθεστώς, αποτελεί απευθείας αμφισβήτηση του θρησκευτικού χαρακτήρα του κράτους. Από τη στιγμή και πέρα που ο νόμος της Σαρία, ο Ισλαμικός νόμος που επιβάλλεται στο Ιράν, επιβάλλει αυτή τη μαντήλα και ένα μεγάλο κομμάτι των γυναικών το αμφισβητεί και το αρνείται, όπως καταλαβαίνουμε αμφισβητεί την κυριαρχία του Ισλάμ πάνω στον πληθυσμό, την πολιτική κυριαρχία. Γιατί, όπως ξέρουμε, αυτό είναι ο σκληρός πυρήνας του Ισλαμισμού. Δηλαδή, και το είδαμε στον ISIS, το είδαμε παντού, δηλαδή η υποταγή των γυναικών, η οποία, το βλέπουμε στο Αφγανιστάν, δεν θα πρέπει στην πιο ακραία μάλιστα περίπτωση να εμφανίζεται καθόλου το πρόσωπό της. Άρα όταν αμφισβητείται αυτό το καθεστώς, μιλάμε για κάτι κυριολεκτικά επαναστατικό στον Ισλαμικό κόσμο. Γι' αυτό, επειδή έχουν γίνει αυτά πριν από 3-4 χρόνια, είχε γίνει πάλι μεγάλη εξέγερση για την καταστροφή που είχε προκαλέσει ένα αεροπλάνο το οποίο έριξαν οι ίδιοι πύραυλοι του καθεστώτος. Λίγο μετά ήταν τεράστιες εξεγέρσεις για το ψωμί και τα οικονομικά. Δηλαδή το καθεστώς κρατιέται πια μέσω ενός αυστηρού
στρατοκρατικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τώρα που είχαμε το θάνατο του Ράισι, το ατύχημα που, μετά το οποίο πέθανε, είχαμε σε όλο το Ιράν, και αυτό δείχνει το φοβερό θάρρος που έχουν, μέχρι πυροτεχνήματα τα οποία έριξαν για να γιορτάσουν αυτό το θάνατο. Είδαμε εικόνες από γυναίκες οι οποίες έπιναν προς τιμήν αυτού του θανάτου, ενώ στο διαδίκτυο, που βρίσκουν πάντα τρόπους να περνάνε τις απόψεις τους, έγινε κυριολεκτικά χαμός από εκείνους που λιδωρούσαν ή ανοιχτά χαίρονταν για το θάνατο του Ράισι. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Ιρανοί, θα βγάλουμε και ένα βιβλίο για την Ιρανική εξέγερση των γυναικών, το μεταφράζουμε τώρα, είναι ένας από λαός, τις εναλλακτικές εκδόσεις. Από τις εναλλακτικές εκδόσεις. Είναι ένας λαός που είναι φοβερά σπυροτράχυλος, δηλαδή παλεύει αψηφώντας τις φυλακές, το θάνατο, δηλαδή έχει γυναίκες δικηγόρους που μπαινοβγαίνουν διαρκώς στη φυλακή, βγαίνουν έξω, τις ξαναβάζουν. Όλοι οι σκηνοθέτες, θα έπρεπε όλοι να ψάξουμε να δούμε τα ιρανικά κινηματογραφικά έργα, τα οποία είναι καταπληκτικά, παίρνουν πολλά βραβεία στο εξωτερικό, στην Ελλάδα δεν τα πολύ προβάλλουν και κανείς δεν μπορεί να τα βρει, αλλά άμα ψάξει θα τα βρει. Ο τελευταίος, ας πούμε, ο Ρασούλοφ, ένας μεγάλος σκηνοθέτης με φοβερά έργα, είναι πάλι στη φυλακή τώρα, μόλις κάνει ένα έργο, τον Μπαλαρόν, μπαίνει στη φυλακή, αλλά δεν φεύγει, συνεχίζει, διότι λέει εδώ πρέπει να μείνουμε. Επομένως, κάθε κρίση όπως έγινε αυτή με το Ράισι, παρότι θα βάλουν κάποιον καινούριον, υποτίθεται θα γίνουν εκλογές, το οποίο θα έχουν ήδη προκαταβολικά αποκλειστεί εκείνα τα κομμάτια του καθεστώτος, γιατί υπάρχουν, τα οποία βλέποντας την εξέγερση την οποία υπάρχει από κάτω και σιγοβράζει, θέλουν μια εκδοχή του καθεστώτος περισσότερο μεταρρυθμιστική. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από μερικά χρόνια, πριν από το Ράισι, υπήρχε ένας πρόεδρος που είχε κάποια τέτοια στοιχεία, προσπαθούσε να βρει και ένα τρόπο για να λυθεί το ζήτημα των πυρηνικών. Δεν αναφερθήκαμε σε αυτά, νομίζω το γνωρίζουν οι περισσότεροι, που υπάρχει με το Ιράν και τους δυτικούς, και αμέσως στις επόμενες εκλογές μπήκαν αυστηροί κανονισμοί, αποκλείστηκαν οι μεταρρυθμιστές από τις εκλογές και είχαμε το Ράισι στην κυβέρνηση. Επομένως το καθεστώς είναι όλο και πιο πολύ πολεμοκάπηλο για να μπορεί να κρατηθεί, γιατί παραδείγματι έκανε την επίθεση στο Ισραήλ και στηρίζει όλες έτσι τη Χαμάς, την Χεσμπολά και τα λοιπά. Γιατί? Διότι θέλει να προβάλλει στο εσωτερικό έτσι την μορφή ενός καθεστώτος το οποίο είναι ενάντια στον υπεριαλισμό, και άρα να τραβήξει ένα κομμάτι της αμφισβήτησης, να το μειώσει, να το χαμηλώσει, να το στρέψει προς άλλη κατεύθυνση. Θέλει να δημιουργήσει δηλαδή την ανάγκη μιας εσωτερικής συσπήρωσης. Ακριβώς. Ναι, κύριε Καραμπελιά, για να κλείσουμε, έτσι όσο πιο συνοπτικά γίνεται, ποια είναι η επίδραση τώρα στο διεθνές περιβάλλον, δηλαδή να μου σχολιάσετε μόνο ένα. Στον ΟΗΕ, ας πούμε, κράτησαν ενός λεπτού σιγή για τον θάνατο του Ραΐζη. Τι σημαίνει αυτό και ποια είναι η επίδραση στο διεθνές περιβάλλον? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό έχει ένα τυπικό χαρακτήρα. Εξάλλου πλέον στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ δεν κυριαρχούν έτσι οι δυτικοί, την έχουν χάσει προπολού. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συνήθως βγάζει και αποφάσεις πλέον, ή τουλάχιστον ψηφίσματα, γιατί οι αποφάσεις δεν είναι υποχρεωτικές, τα οποία είναι ενάντια, ήταν ενάντια στο Ισραήλ, έτσι σε πάρα πολλές κινήσεις της Δύσης, και έχει και ένα τυπικό χαρακτήρα.
Εδώ είδαμε, ας πούμε, τα ελληνικά κανάλια να κλαίνε για το θάνατο του Ραΐση, το οποίο ήταν και αστείο επιπλέον, πέρα από τα άλλα δηλαδή, γιατί τι δουλειά είχαν. Ούτε κάνανε, ελάχιστοι κάνανε μια ανάλυση τι σήμαινε αυτός ο άνθρωπος και αυτό το καθεστώς. Εγώ νομίζω ότι θα έχουμε μεγάλα προβλήματα από το Ιράν, διότι όσο περισσότερο στο εσωτερικό υπάρχει αντίδραση, τόσο περισσότερο θα γίνεται πολεμοκάπηλο και θα εξάγει τις αντιθέσεις του εξωτερικού. Γι' αυτό έκανε και την επίθεση στο Ισραήλ, που δεν την περίμενε κανένας, έτσι. Μάλιστα, κύριε Καραμπελιά, θα ήθελα... Δηλαδή, μια εξωτερική σύγκρουση το τρέφει το καθεστώς. Μάλιστα. Δεν εξαλείται το θέμα, η εμπλοκή των Ρώσων και μια σειρά από άλλα πράγματα... Έχουμε πολλά δεν ακόμα. Δεν προλαβαίνω. Οι Ρώσοι στηρίζουν. Ναι. Οι Ρώσοι και οι Κινέζοι είναι συλλογάτες του καθεστώτος, διότι το εντάσσουν στο υποδημιουργία ευρασιατικό μέτωπο του οποίου το Ιράν είναι βασικός πυλώνας, διότι αφορά τον Ισλαμικό κόσμο. Και λόγω της ενέργειας, που αυτά βέβαια θα πρέπει να κάνουμε μια άλλη ξεχωριστή εκπομπή. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που είχαμε για την ανάλυση σας. Γεια σας. Και εγώ ευχαριστώ.